Το 1907 ο Κίπλινγκ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας και έγινε ο πρώτος αγγλόφωνος συγγραφέας που κέρδισε το βραβείο αυτό, αλλά και ο νεαρότερος αποδέκτης του. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Μεταξύ άλλων τιμητικών διακρίσεων, ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ έχει βολιδοσκοπηθεί σε αρκετές περιπτώσεις για να λάβει τη μέση πότη, τις οποίες αρνήθηκε. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Δεν είναι στη φωλιά του σίγουρα. Τίποτα, κανένα ίχνος του Σιρκάν. Σίγουρα όμως θα τον είδε κάποιος. Κύριε Πάνθυρα, είδες καμιά τίγρη εδώ γύρω τελευταία? Τι τίγρη? Όχι κύριε Πάνθυρα, τώρα που το αναφέρατε δεν είδα καμία τίγρη εγώ. Καμία απολύτως, το ορκίζομαι. Φτάσου να σου αλλάξω την ερώτηση. Μήπως είδες το Σιρκάν εδώ γύρω? Αν μου πεις όχι, τότε θα με απογοητεύσεις πολύ, ξέρεις, ε. Όχι, δεν τον είδα τελευταία καθόλου. Τον Ταμπάχη? Ποιον? Τον Ταμπάχη, είδες καθόλου το τσακάλι αυτό ή όχι? Δεν μπορώ να πω ότι τον είδα. Λες ψέματα. Πού κρύβεται ο Ταμπάχη? Σου το είπα, έχω να δω τον Ταμπάχη μέρες. Εξαφανίστηκε μαζί με τον Σιρκάν. Αν μου λες ψέματα, τότε να ξέρεις πως θα θυμώσω πάρα πολύ. Σας ορκίζομαι κύριε Πάνθυρα, δεν είδα τον Ταμπάχη ή τον Σιρκάν, είναι η αλήθεια. Μα κύριε, σε παρακαλώ μην θυμώνεις μαζί μου. Αν μου έκρυβες κάτι, θα το είχα καταλάβει ως τώρα. Ταμπάχη, θα σε βρω και εσένα και το Σιρκάν. Τώρα! Ο Σιρκάν δεν φαίνεται πουθενά. Όχι άκρου, προφανώς έχει πάει πολύ μακριά για να μην τον βρουν. Φοβάμαι πως πρέπει να σχεδιάζει νέα επίθεση.
Αν είναι αλήθεια, πρέπει να τον βρούμε, Μπακύρα. Έχεις δίκιο, Σύρα. Και ό,τι και αν σχεδιάζει ο Ταμπάχη είναι μαζί του. Αν τους βρούμε τελικά, τότε θα πολεμήσουν πάρα πολύ σκύρα. Θα χρειαστούμε μια καλή στρατηγική, Μπακύρα. Ναι. Και έχουμε ήδη μία. Τη σκέφτηκε ο Γεροακύλα αυτή. Αλήθεια? Ναι, και είναι και καλή στρατηγική. Θα παγιδεύσουμε το Σιρκάν στο φαράγγι του ποταμού. Έτσι δεν θα έχει χώρο για να κινηθεί σωστά. Κατάλαβες τι είπα, Μόγλι? Έτσι νομίζω. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορεί να κινηθεί. Θα παγιδευτεί. Ακριβώς. Ένα μεγάλο ζώο σαν τον Σιρκάν χρειάζεται πολύ ανοιχτό χώρο. Αν τον πιάσουμε λοιπόν μέσα στο φαράγγι, έτσι θα είναι σε μειονεκτική θέση και θα πρέπει να παραδοθεί. Ζητάω! Είναι μια καταπληκτική στρατηγική, θαυμάσια! Αν παγιδευτεί όμως ο Σιρκάν, σίγουρα δεν μπορεί να ξεφύγει από την όχθη. Έχεις δίκιο, Μόγλι. Θα χρειαστούμε πολλούς για να τον σταματήσουμε. Τι λες για τα βουβάλια? Καταπληκτική ιδέα! Μπορούμε να τα οδηγήσουμε στο φαράγγι του ποταμού. Θα παγιδεύσουμε το Σιρκάν, αλλά δεν θα τον νικήσουμε εύκολα, να το ξέρεις. Μην ανησυχείς γι' αυτό, Μπαγκύρα. Θα φροντίσω εγώ για να ιτηθεί. Θα είμαστε στο πλάι σου διαρκώς για να σε βοηθήσουμε, Μόγλι. Εμείς οι Λύκοι είμαστε ενωμένοι πάντα, σωστά? Ναι. Εντάξει, ώρα να βρούμε το Σιρκάν. Δεν θα ησυχάσω αν δεν τον εντοπίσω. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Το Σιρκάν. Καλύτερα να δω από κοντά. Τι συμβαίνει? Είναι εδώ μέσα ο Σιρκάν. Μπράβο, θα το πω και στους άλλους. Εγώ θα μείνω εδώ για να προσέχω. Εντάξει, θα λέμε σύντομα. Πάμε. Την πάτησαν, Ακύλα. Τώρα θα φάνε μέχρι σκάσμου. Ναι, Μπαλού. Μόλις φάει ο Σιρκάν, τα ανακλαστικά του θα είναι αργά για λίγο. Θα είναι όμως αρκετά οξύθυμος ακόμη. Ελπίζω ο Μόγλι και οι άλλοι να είναι καλά. Mm.
Ελπίζω να μην έπαθε τίποτα ο Μόγλι. Έλα, ησύχασε, Μπαλού. Απλά άργησε λίγο, αυτό είναι. Μην ξεχνάς πως ο Μπαγκύρα και οι άλλοι είναι μαζί του. Θα γυρίσουν σύντομα. Εμπρός! 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 Ξύπνα τα μάχη! Ακούω κάτι! Ένα περίεργο θόρυβο! Μοιάζει με βροντί! Νομίζω πως έρχεται καταιγίδα! Σιρκάν! Με ακούς, τίγρη της παρανομίας! Ήρθα για να σε προειδοποιήσω! Φύγε από τη ζούγκλα και μην ξαναγυρίσεις ποτέ! Αλλιώς θα υποστείς τις συνέπειες! Ποιος τολμά να απειλήσει το Σιρκάν? Σου μιλάω έτσι! Είμαι ο γιος του Αλεξάνδερ! Κι εγώ ο αδελφός του Μόγλι, ο Άκρου! Εγώ ο αδελφός του Σύρα! Λοιπόν, άγριο αγόρι και εσείς μπασμένα αδέρφια του, πώς τολμάτε να με απειλείτε? Τώρα θα γευτεί στην οργή μου, ανόητο άγριο αγόρι. Όχι, περιμένετε! Οι γη του Αλεξάνδερ θα νικήσουν την τίγρη! Ελάτε αντιμέτωποι! Καταλαβαίνω, Μόγλι. Για χάρη του πατέρα σου θα σταθούμε δίπλα και θα το αφήσουμε στους γιους του Αλεξάνδερ. Όπως ο πατέρας και ο γιος. Ah!